Καλό μεσημέρι, Λίνα. Άρχισε μετά από δύο διακοπές και μία αναβολή η δίκη των 28 κατηγορουμένων για τα στημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Όπως είπες και εσύ, στο μικροσκόπιο του δικαστηρίου θα μπουν περισσότεροι από 15 αγώνες που φαίνεται ότι στήθηκαν από το 2012 και μετά. Ωστόσο, η διαδικασία ξεκίνησε με την απουσία και σήμερα ουσιωδών μαρτύρων, οι οποίοι ωστόσο μέσω αγγέλων που έστειλαν στο δικαστήριο διαμήνυσαν ότι θα είναι εδώ στην επόμενη συνεδρίαση. Έτσι, το δικαστήριο κάλεσε για την Δευτέρα τον κύριο Μελισανίδη, τον ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ, όπως επίσης και τον κύριο Αλαφούζο, προκειμένου να καταθέσουν την ερχόμενη Δευτέρα στις 3 Φεβρουαρίου. Σειρά έτσι λοιπόν πήρε ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, κύριος Σοφοκλής Πυλάβιος, ο οποίος υποστήριξε ότι συμμαχίες στο ποδόσφαιρο πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι κάποιοι το 2012, όταν εξέπνεε δηλαδή η δική του προεδρία στην ΕΠΟ, δεν ήθελαν να συνεχίσει, και αυτό φάνηκε από τη Γενική Συνέλευση που έγινε, όπου ενώ στο παρελθόν έπαιρνε 55 ψήφους, στη συνέχεια έπαιρνε 32, και έτσι ο ίδιος αποφάσισε ότι δεν θέλει άλλο να συνεχίσει την πορεία του στην προεδρία της ΕΠΟ. Επόμενος μάρτυρας τώρα αναμένεται ο κύριος Φίσας, ενώ θα πρέπει να σου πω ότι πολύ σημασία δίνεται από το δικαστήριο στο πώς καταρτίστηκαν τότε οι πίνακες των διαιτητών, καθώς φαίνεται, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ότι και εκεί υπήρχε μια προσπάθεια στη σήματος των αγώνων μέσω ορισμού συγκεκριμένων διαιτητών.